Θα διαβάσουμε συνέχεια το μάθημά μας από το βιβλίο της Γένεσης, σελίδα 19 και ΚΒ κεφάλαιο 20 εδάφιο. Σελίδα 19, ΚΒ 20 από το βιβλίο Γένεσης. Σελίδα 19, ΚΒ 20. Μετά δε τα πράγματα τα αυτά ανήγγυλαν προς τον Αβραάμ λέγοντες «Ιδού η Μελχά, εγέννησε και αυτή η ούση στον Αχόρ των αδελφών σου, τον Ους πρωτότοκον αυτού και τον Βούς αδελφών αυτού και τον Κεμουήλ τον πατέρα του Αράμ και τον Κεσέδ και τον Ασάβ και τον Φαλδές και τον Ιελφάδ και τον Βαθουήλ. Ο δε Βαθουήλ εγέννησε τη Ρεβέκα. Τους οχτώ τούτους εγέννησε η Μελχά εις τον Αχόρ των αδελφών του Αβραάμ. Και η παλακή αυτού η νομοζωμένη Ρευμά εγέννησε και αυτή τον Ταβέκ και τον Γαάμ και τον Ταχάς και τον Μαχά. Και έζησε η Σάρα 127 έτη. Ταύτα είναι τα έτη της ζωής της Σάρας. Και απέθανε η Σάρα εν Κυριάθ Αρβάν. Αυτή είναι η Χεβρών εν γη Χανάν. Και ήλθε ο Αβραάμ για να κλάψει την Σάραν και να πενθήσει αυτήν. Και σηκωθήσε ο Αβραάμ απέμπροσθεν του νεκρού αυτού, ελάλησε προς τους υιούς του Χέτ λέγον, «Ξένος και πάρικος είμαι εγώ μεταξύ σας. Δότε μη κτήμα τάφου μεταξύ σας δια να θάψω τον νεκρόν μου απέμπροσθεν μου». Απεκρίθησαν δε οι του Χέτ προς τον Αβραάμ λέγοντας προς αυτόν, «Άκουσον ημάς Κυριέ μου, σύ είσαι μεταξύ ημών γεμών εκ Θεού. Θάψον τον νεκρό σου εις το εκλεκτότερον εκ των μνημείων ημών. Ουδείς εξ ημών θέλει αρνηθεί το μνημείον αυτού προσέ δια να θάψεις τον νεκρό σου». Τότε σηκωθείς ο Αβραάμ, προσεκίνησε προς τον λαόν του τόπου, προς τους υιούς του Χέτ, και λάλησε προς αυτούς λέγον, «Εάν εφαρεστείτε η ψυχή σας να θάψω τον νεκρό μου απέμπροσθέν μου, ακούσατε μου και μεσητεύσατε υπέρ εμού προς τον Εφρόν των ιών του Σοάρ. Και ας μη δώσει το σπήλαιον αυτού Μαχπελάχ, το εν τη άκρα του αγρού αυτού. Εις πλήρη τιμή ας μη δώσει αυτό διακτήμα τάφου μεταξύ σας. Ο δε Εφρόν εκάθετο εν το μέσο των ιών του Χέτ. Και απεκρίθη ο Εφρόν ο Χεταίος προς τον Αβραάμ εις επίκοον των ιών του Χέτ πάντων των εισερχομένων εις την πύλη της πόλεως αυτού λέγον, «Ουχή Κύριέ μου, άκουσόν με, συδίδω τον αγρόν, συδίδω και το σπήλαιον εν το εν αυτό, επί παρουσία των ιών του λαού μου δίδω αυτά εισέ, θάψον τον νεκρόν σου». Και προσεκίνησε ο Αβραάμ έμπροσθεν του λαού του τόπου και είπε προς τον Εφρόν, εις επίκον του λαού του τόπου λέγον, «Εάν εσύ θέλεις, άκουσόν με παρακαλώ, θέλω δώσει το αργύριον του αγρού, λάβε αυτό παρέ μου και θέλω θάψει τον νεκρόν μου εκεί». Ο δε Εφρόν απεκρίθη προς τον Αβραάμ λέγον προς αυτόν, «Άκουσόν με Κύριέ μου, γη 400 σύκλων αργυρίου, τι είναι μεταξύ μου και σου, θάψον λοιπόν τον νεκρόν σου». Και οίκουσεν ο Αβραάμ τον Εφρόν και ζήγησε ο Αβραάμ εις τον Εφρόν το αργύριον, το οποίον είπε εις επίκον των ιών του Χέτ 400 σύκλους αργυρίου δεκτού μεταξύ εμπόρων. Και ο αγρός του Εφρόν ως της ήτο εν Μαχ Πελάχ έμπροσθεν της Μαυρή, ο αγρός και το σπήλαιον το εν αυτή και πάντα τα δέντρα τα εν το αγρό και εν πάση της ορίης κύκλο εισφαλίστησαν εις τον Αβραάμ διακτήμα ενώπιον των ιών του Χέτ, ενώπιον πάντων των εισερχομένων εις την πύλη της πόλεως αυτού. Και μετά τα αυτά έδαψεν ο Αβραάμ Σάραν την γυναίκα, αυτού εν το σπηλαίο του αγρού Μαχπελάχ έμπροσθεν της γη Μαυρή. Αυτή είναι η Χεβρών εν γη Χανάν. Και ο αγρός και το σπήλαιον το εν αυτό εισφαλίστησαν εις τον Αβραάμ διακτήμα τάφου παρά των ιών του Χέτ. Ήτο δε ο Αβραάμ γέρον, προβεβικός στην ηλικία, και ο Κύριος ευλόγησε τον Αβραάμ κατά πάντα. Και είπε ο Αβραάμ προς τον δούλον αυτού, τον πρεσβύτερον της οικίας αυτού, τον επιστάτη πάντων των υπαρχόντων αυτού, «Βάλε παρακαλώ τη χείρα σου υπό τον μυρών μου και θέλω σε ορκίσεις Κύριον των Θεών του ουρανού και των Θεών της γης, ότι δεν θέλεις λάβει γυναίκα εις τον υιόν μου εκ των θυγατέρων των Χαναναίων, μεταξύ των οποίων εγώ κατοικώ, αλλά εις τον τόνπο μου και εις τη συγγένειά μου θέλεις υπάγει και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον υιόν μου τον Ισαάκ». Είπε δε προς αυτόν ο δούλος,
Ίσως δε θελήσει η γυναίκα να με ακολουθήσει εις την γην ταύτην. Πρέπει να φέρω τον υιόν σου εις την γην εκ της οποίας εξήλθες. Και είπε προς αυτόν ο Αβραάμ, πρόσεχε, μη φέρεις τον υιόν μου εκεί. Κύριος ο Θεός του ουρανού ως της μέλαβεν εκ του οίκου του πατρός μου και εκ της γης της γεννήσεώς μου και ως της ελάλησε προς εμέ και ως της όμως είσαι με λέγον εις το σπέρμα σου θέλω δώσει την γη ταύτην. Αυτός θέλει αποστείλει τον άγγελον αυτού εμπροσθέν σου και θέλεις λάβει γυναίκα εις τον υιόν μου εκείθεν. Εάν δε η γηνή δε θέλει να σε ακολουθήσει, τότε θέλεις είσαι ελεύθερος από του όρκου μου τούτου, μόνο τον υιόν μου μη φέρεις εκεί. Και έβαλε ο δούλος την χείραν αυτού υπό των μυρών του Αβραάμ, του κυρίου αυτού, και ορκίστηκε εις αυτόν περί του πράγματος τούτου. Και έλαβε ο δούλος 10 καμήλους εκ των καμήλων του κυρίου αυτού. Και ανεχώρησε φέρον με θεαυτού από πάντων των αγαθών του κυρίου αυτού. Και σηκωθήσει πήγε στη Μεσοποταμία εις την πόλη του Ναχόρ. Και γονάτισε τα σκαμήλους έξω της πόλεως παρά το φρέαρ του ύδατος προς το εσπέρας. Ότε εξέρχονται οι γυναίκες δια να τλήσω συνείδων. Και είπε, Κύριε Θεέ του Κυρίου μου Αβραάμ, δώσ' μη θέομαι καλόν συνάντημα σήμερον και κάμε έλεος εις τον Κύριό μου Αβραάμ. Εδώ εγώ είσταμαι πλησίον της πηγής του ύδατος. Εδέθηγα τέρες των κατοίκων της πόλεως, εξέρχονται δια να τλήσω συνείδων. Και η κόρη προς την οποία είπε, επίκλινον παρακαλώ την ιδρία σου δια να πείω. Και αυτή είπε, πείε και θέλω ποτίσει και τα σκαμήλου σου, αυτή ας είναι εκείνη την οποία ετοίμασας εις τον δούλο σου τον Ισαάκ και εκ τούτου θέλω γνωρίσει ότι έκαμε έλεος εις τον Κυριόν. Και, και πριν αυτός παύσει λαλών, ιδού εξήρχεται η Ρεβέκα, είτε σε γεννήθη στον Βαθουήλ, ιών της Μελχάς γυναικός του Ναχώρα αδελφού του Αβραάμ, έχουσα την ιδρίαν αυτής επί της ώμου αυτής. Η δε κόρη το ωραία την όψη σφόδρα, παρθένος, και ανήρ δεν είχε γνωρίσει αυτήν. Αφού λοιπόν κατέβη στην πηγή, γέμισε την ιδρία της, την ιδρία αυτής και ανέβαινε. Δραμών ο δούλος συνάντησε την αυτής, είπε, «Πότι σών μη παρακαλώ λίγον είδωρ εκ της ιδρίας σου». Η δε είπεν, «Πείε, Κύριέ μου», και έσπευσε και κατεβίβα στην ιδρία αυτής επί το βραχείον αυτής και επότισεν αυτόν. Και αφού έπαυσε ποτίζους αυτόν, είπε, «Και δια τα σκαμήλου σου θέλω αντλήσει, έως σου ποιος υπάσε». Και παρευθύσε ξεκένωσε την ιδρίαν αυτής στην ποτίστραν και έδραμεν έτη εις το φρέαρ δια να αντλήσει και ίντλησε δια πάσα στα σκαμήλους αυτού. Ο δε άνθρωπος θαυμάζων δι' αυτήν εσιώπα δια να γνωρίσει αν κατεβόδωσε ο Κύριος την οδόν αυτού ιουχή. Αμήν. Πλέον ο Αβραάμ έχει λάβει από το Θεό όλα όσα ο Θεός είχε προγραμματίσει να του χαρίσει. Και ιδιαίτερα εκείνο το οποίο ο Θεός είχε προγραμματίσει στον Αβραάμ να χαρίσει, τον οποίο εκπαίδευε από τα 70 του μέχρι τα 100 του χρόνια, 30 χρόνια τον εκπαίδευε, αυτό το οποίο είχε αποφασίσει ο Θεός να του χαρίσει είναι υπόσχεση, επαγγελία, με θόρκο επιβεβαιωμένη, ότι ο Αβραάμ θα γεννήσει έναν ιόν, αλλά μέσα από αυτόν τον ιόν ο Θεός θα ευλογήσει όλα τα έθνη. Δηλαδή η αρχή του Αβραάμ ήταν μικρή και ασήμαντη. Μέχρι τα 100 χρόνια δεν είχε γεννήσει κανέναν ιόν. Και αυτό ήταν προσβολή, ήταν όνειδος για την εποχή εκείνη. Και στα 100 του, με θαύμα ο Θεός εδοκίμασε την πίστη του Αβραάμ αν θα πιστέψει και θα δεχθεί ότι ο λόγος τον οποίον εξέφερε ο Θεός είναι δυνατός και να τον εκτελέσει παρά την απόλυτη αδυναμία της σάρκας του Αβραάμ όσο και της σάρκας της Σάρας. Ο Αβραάμ επίστευσε και γεννήθη ο Ισαάκ με αυτό το απόλυτο θαύμα, γιατί και γεννήθηκε από στήρα γυναίκα και γεννήθηκε από γυναίκα 90 χρονών, καθώς είχε νεκρωθεί κατά τη σάρκα
είχε νεκρωθεί το σώμα της. Απόλυτο θαύμα. Όμως αυτό ήταν η αρχή για τον Αβραάμ. Και όταν ο Θεός βλέπεις να κάνει, να έχει για κάποιον, για σένα, μικράν αρχήν, να ξέρεις ότι στη συνέχεια θα υπάρξει μεγάλη ευλογία. Στη συνέχεια λοιπόν, μετά από 14 χρόνια τον δοκίμασε με την πιο σκληρή δοκιμασία που έχει δοκιμαστεί άνθρωπος. Του ζήτησε να κάνει κάτι που ο Θεός ποτέ δεν το είχε ζητήσει από ανθρώπους. Ποτέ δεν είχε συμβεί σε ζωή ανθρώπου του Θεού να θυσιάσει το γιο του, όχι έναν από τους 10 ή 12, το μονογενή του, τον οποίο μάλιστα και αγάπησε πάρα πολύ. Και όχι μόνο αυτό, αφού προηγούμενα του είπε και έδιωξε και τον προηγούμενο γιο του από την Άγαρ, τον Ισάφ. Το γιο τον οποίον είχε κρατήσει, τον οποίον αγαπούσε και λογικό ήταν να αγαπάει πολύ, μονογενής, και ο Θεός ξαφνικά τον επισκέπτεται και του ζητάει να τον θυσιάσει. Και εδώ είναι η μεγάλη δοκιμασία. Η δοκιμασία που ο Θεός συνηθίζει να κάνει, αλλά όχι τόσο σκληρό όσο τον Αβραάμ. Τι συνηθίζει ο Θεός να κάνει? Να σου ζητάει να θυσιάσεις αυτό που αγαπάς, κάμνοντας το δικό του θέλημα. Και το πρώτο που ζητάει ο Χριστός είναι να παρνηθούμε τον εαυτό μας, γιατί όλοι αγαπάμε τον εαυτό μας. Και αν δεν μισήσει, λέει ο άνθρωπος, τον πατέρα, μισήσει, τι θα πει μισήσει? Απομακρύνει, όχι να τον σκοτώσει, να τον απομακρύνει. Αν δεν απομακρυνθεί από τον πατέρα του, τη μητέρα του, τα αδέλφια του, και αν δεν μισήσει ακόμη και τα χωράφια του χάριν του ονόματος του Χριστού, δεν είναι άξιος να ονομάζεται με το όνομα του Χριστού. Δεν μπορεί να είναι του Χριστού. Δηλαδή ο Κύριος μας και ο Πατέρας στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και περισσότερο θα τολμούσα να πω Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη, ζητάει πράγματα που η ανθρώπινη καρδιά δεν αντέχει. Και το ζητάει γιατί? Γιατί δεν θέλει ο Θεός, ο άνθρωπος, να περπατάει με τις επιθυμίες της καρδιάς του, αλλά να περπατάει με τις επιθυμίες του Θεού, με το Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί τότε είναι ελεύθερος. Ελευθερία είναι να μην έχεις εξάρτηση από τίποτα. Αυτή είναι η ελευθερία που χαρίζει ο Χριστός. Γιατί μόνο όταν ο άνθρωπος γίνει απόλυτα ελεύθερος από όλα τα δεσμά της καρδιάς ή του μυαλού του ή και του σώματός του, τότε μόνο μπορεί να γίνει δούλος Θεού. Δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα δούλος καταστάσεων ή ανθρώπων και δούλος Θεού. Πρέπει να ελευθερωθεί από τη δουλεία του κόσμου τούτου οποιασδήποτε μορφής, ανθρώπινη, υλικών, καταστάσεων, συγγενειών, να ελευθερωθεί ο άνθρωπος, και μόνο ο Χριστός τον ελευθερώνει, για να μπορέσει ελεύθερος όν να δουλωθεί σύμφωνα με το θέλημα του Θεού στον Χριστό, αλλά στο έργο του Θεού, αλλά και στους ανθρώπους που ο Θεός φέρνει δίπλα του. Αυτό είναι, αδελφοί αγαπητοί, το μεγάλο μυστικό του Κυρίου μας και του ευλογημένου δούλου του Θεού. Εάν δεν απελευθερωθείς και δεν σε απελευθερώσει ο Θεός από τις επιθυμίες σου, δεν μπορείς να είσαι ευάρεστος στο Θεό. Αυτό είναι κάτι που είναι δεδομένο. Εάν δεν απελευθερωθείς και εξαρτάσαι είτε με επιτυχία είτε και με αποτυχία. Τι σημαίνει με επιτυχία? Θέλω και το έχω. Αποτυχία θέλω αλλά δεν το έχω. Αν εξαρτάς τη ζωή σου με επιτυχία ή αποτυχία
σε ανθρώπους, σε πράγματα ή σε καταστάσεις, δεν μπορείς να λατρεύεις ευαρέστως τον Θεό. Δεν μπορείς να είσαι ευαρέστος στον Θεό. Και γιατί δεν μπορείς να είσαι ευαρέστος στον Θεό? Γιατί μπορείς να είσαι δούλος Θεού. Και γιατί δεν μπορείς να είσαι δούλος Θεού? Γιατί δεν είσαι ελεύθερος. Είσαι δούλος άλλων πραγμάτων. Και ο Θεός τώρα θέλει να ελευθερωθεί ο Αβραάμ από τη δουλεία της αγάπης του προς τον Ισαάκ, που είναι τραγικά τα δεσμά της αγάπης του πατέρα προς το μοναχοπαίδι του. Τραγικά τα δεσμά. Πρέπει όμως να ελευθερωθεί. Τι σημαίνει να ελευθερωθεί? Να απεξαρτηθεί η ζωή του, να μην εξαρτάται και η καρδιά του να μην σύρεται από ένα πρόσωπο ή κατάσταση, αλλά η ζωή μας να εξαρτάται και να σύρεται μόνο από τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο. Και αυτό γίνεται είτε με δοκιμασία, αλλά γίνεται και με προτροπή και διδασκαλία, και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός μας δίνει εμάς την καλή διδασκαλία να ξέρουμε τι θέλει, για να του ζητήσουμε βοήθεια να μας το χαρίσει. Δεν θέλω να με απελευθερώσει με πόνο από τα δεσμά μου, γιατί δεν θέλω να τα αφήσω. Θέλω να καταλάβω ότι πρέπει να τα αφήσω και να πάω στον Κύριο και να πω: Κύριε, ελευθέρωσε την καρδιά μου να μην είναι δεσμευμένη σε τίποτα. Σε τίποτα. Ώστε να είναι εύκολο να τη δεσμεύσω στον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό. Αντίθετα, ο αδερφός του Αβραάμ, ο Ναχόρ, έκανε 12 παιδιά. Ο Αβραάμ ένα. Και θα έλεγε κανείς ευλογημένος ο Ναχόρ. Αλλά ευλογημένος είναι αυτός που ο οφθαλμός του Κυρίου είναι πάνω του. Που εμπιστεύεται το Θεό, γιατί ο Αβραάμ είναι πατέρας της πίστεως, και το σημαντικότερο είναι που ο Θεός τον εμπιστεύεται. Τώρα ο Θεός εμπιστεύεται τον Αβραάμ. Γιατί? Γιατί υποτάχθηκε στο λόγο του, υπάκουσε στο λόγο του. Δεν είπε να το σκεφτώ, τι μου λες Θεέ μου, μπορεί και να, και τίποτα. Του το είπε το βράδυ, την άλλη μέρα το πρωί πήρε τον Ισαάκ και πήγε να τον θυσιάσει. Και εκεί συνέβη η μοναδική υπόσχεση σε ευλογία, που μέσα από τον Αβραάμ, διά του σπέρματος αυτού τον Ισαάκ, και μάλιστα διά του Ιησού Χριστού που είναι στην ουσία το σπέρμα του Αβραάμ, ευλογηθήκαμε όλοι εμείς, όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε πάρει αυτή την ειδική επαγγελία, υπόσχεση, ευλογία, επιβεβαιωμένη με θόρκου που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ εν τη δικαιοσύνη του, την έχουμε πάρει εμείς κατά χάριν εν το ονόματι του Χριστού. Γιατί προς εμάς είναι η υπόσχεση με θόρκου, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω. Προς τον κάθε έναν από εμάς που το πιστεύουμε και που γινόμαστε μιμητές των διαπίστεως κληρονομούντων της επαγγελίας του, την επαγγελία του Θεού. Τον Ναχόρ τον ευλόγησε, έκανε 12 παιδιά και πολλά εγγόνια, μία εκ των οποίων εγγονή ήταν η Ρεβέκα. Που η Ρεβέκα είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο που ήταν και η μόνη, καθώς ο Ισαάκ ήταν ο μόνος που δεν πήρε άλλη γυναίκα. Και δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί η Ρεβέκα είναι μοναδική. Απ' την αρχή φάνηκε η μοναδικότητά της και μέχρι το τέλος της ζωής της διατήρησε τη μοναδικότητά της, την ιδιαιτερότητά της, την πίστη της, τη θυσία της, την εξήτηση του θελήματος του Θεού, την υπακοή στο Λόγο του Θεού, γιατί δεν είναι να υπακούμε στο Λόγο του Θεού, είναι να εξητούμε το Λόγο του Θεού για να υπακούμε. Μοναδική η Ρεβέκα και μοναδικός ο Ισαάκ που δεν πήρε άλλη γυναίκα ποτέ στη ζωή του. Όμως τα 127 χρόνια της Σάρας, η Σάρα πέθανε. Και ο Αβραάμ ήταν 137 χρονών.
Τώρα ο Αβραάμ λυπήθηκε προφανώς, αλλά έχει τώρα μία δύσκολη υπόθεση να λύσει. Πρέπει να βρει ένα μνημείο, ένα μνήμα, έναν τάφο για τη γυναίκα του σε μία χώρα που είναι πάρικος και ξένος και δεν είναι εύκολο, γιατί τότε το μνημείο, τουλάχιστον για τους ανθρώπους του Θεού, ήταν ένα σπήλαιο, δεν είναι όπως τώρα που σκάβαμε ένα λάκκο, ήταν ένα σπήλαιο το οποίο ήταν μέσα σε ένα κτήμα, όπως ακριβώς ήταν και ο τάφος του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ένα σπήλαιο. Αυτό είναι το μνημείο των πλουσίων, το ιδιόκτητο μνημείο, μνήμα αν θέλετε, ιδιόκτητο, το οποίο ο Αβραάμ δεν είχε. Και γι' αυτό πρέπει να βρει τρόπο να αποκτήσει. Και έτσι, αφού έκλαψε και θρύνησε τη γυναίκα του, λέει η Γραφή, σηκωθείς, απέμπροσθεν του νεκρού, πλησίασε τους ιούς Χετ, τους ιούς που κατοικούσαν στην περιοχή αυτή και ήσαν γηγενείς, και τους είπε με απόλυτα, και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, αν και έτσι, και αυτό ήταν ο χαρακτήρας του, ευγενικό ίσως και παρακλητικό τρόπο. Εγώ είμαι ξένος και πάρικος στη γη σας. Δώστε μου σας παρακαλώ κτήμα τάφου μεταξύ σας, για να θάψω τον νεκρόν μου απέμπροσθέν. Δώστε μου ένα κτήμα που να έχει μέσα ένα σπήλαιο για να θάψω και να το κάνω, ας πούμε, θα έλεγα, τον ιδιωτικό τάφο που λέμε σήμερα εμείς. Αλλά μεγάλος τάφος, μεγάλο το χωράφι και ιδιαίτερο σπήλαιο. Και εδώ τώρα, αδερφοί αγαπητοί, φαίνεται η χάρις που έχει κάνει ο Θεός στον Αβραάμ ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου, αλλά και ενώπιον των ανθρώπων, που είναι, αδερφοί αγαπητοί, αυτό που λέγεται στη Γραφή καλή μαρτυρία, και την καλή μαρτυρία τη δίνει μόνο ο Θεός. Απεκρίθησαν όλοι οι Χετ προς τον Αβραάμ λέγοντας, άκουσον ημάς Κύριέ μου, με σεβασμό. Έχει κερδίσει το σεβασμό όλων των γηγενών, παρόλο που είναι ξένος. Σύ είσαι μεταξύ ημών, ανάμεσά μας, σύ είσαι ηγεμόν εκ του Θεού. Η μαρτυρία που αποδεικνύει ότι και ο Αβραάμ είναι πεπιθός εις τον Κύριον και με πεποίθηση, με τα πάσης βεβαιότητος εμπιστεύεται το Θεό, αλλά πλέον ότι και ο Θεός τον εμπιστεύεται κατά πάντα. Δεν είχε πάντοτε καλή μαρτυρία, ούτε με τον Αβιμέλεχ, ούτε παλαιότερα με τον Φαραώ όταν έκανε πονηριά. Τώρα όμως έχει άριστη μαρτυρία που αποδεικνύεται ότι ο Θεός τον εμπιστεύεται και τον έχει συστήσει. Υπάρχει τρόπος να αυτοσυστήσουμε τον εαυτό μας. Είναι ο αποτυχημένος τρόπος. Και υπάρχει τρόπος να μας συστήνει ο Θεός. Στη δουλειά μας, στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, στην εκκλησία, τονίζω στην οικογένειά μας, να μας συστήνει ο Θεός στα μάτια της γυναίκας μας, του άντρα σου, να μας συστήνει ο Θεός στα μάτια των παιδιών μας, να μας συστήνει ο Θεός στα μάτια των εγγονών μας, να μας συστήνει ο Θεός. Να μας δίδει καλή μαρτυρία, όπως λέει πάρα πολύ ωραία στην τρίτη του επιστολή ο Απόστολος Ιωάννης για τον Δημήτριο, έναν κάποιον Δημήτριο, ότι δίδεται καλή μαρτυρία υπό πάντων. Και από αυτή την αλήθεια, και ο Χριστός η αλήθεια συμμαρτυρεί στην καλή μαρτυρία. Και εμείς, λέει ο Ιωάννης, μαρτυρούμε ότι έχει καλή μαρτυρία.
και ξέρετε ότι η δική μας μαρτυρία είναι αληθινή. Ο Θεός να μας χαρίζει, αδερφοί, αυτή την καλή μαρτυρία. Γιατί? Γιατί αυτή η καλή μαρτυρία δεν δοξάζει τον άνθρωπο. Ο Θεός δοξάζεται. Γιατί αν ο άνθρωπος εκ της καλής μαρτυρίας υπερηφανευθεί ή επαρθεί η καρδιά του, εξαφανίζεται, χάνεται η καλή μαρτυρία, γιατί πια δεν δοξάζεται ο Θεός, αλλά ο άνθρωπος. Είναι οι υπέροχες, λεπτές ισορροπίες του Πνεύματος του Αγίου. Υπέροχες, λεπτές ισορροπίες. Ποια είναι η πρώτη σύσταση που κάνει ο Θεός? Στον ταπεινό. Όταν είσαι ταπεινός άνθρωπος, και ποιος είναι ο ταπεινός? Ο πράος, ο ησύχιος. Έχει πνεύμα δηλαδή πράων και ησύχιων, που είναι πολύτιμο στο Θεό. Δεν είναι ο πολυλογάς, δεν είναι ο φωνακλάς. Είναι ο ησύχιος άνθρωπος, ο πράος άνθρωπος, που μπορεί και ξέρει και ακούει, που μπορεί και ξέρει να σκέφτεται και μπορεί και ξέρει να προσεύχεται πριν ανοίξει το στόμα του, πριν μιλήσει. Να μην βγάζει συμπεράσματα εάν δεν τον έχει φωτίσει ο Θεός. Παράδειγμα κακής μαρτυρίας ήταν τριών εξαιρετικών ανθρώπων του Θεού, των τριών παρηγορητών του Ιώβ. Εξαιρετικό παράδειγμα. Τρεις άνθρωποι σοφοί με σοφία Θεού. Τρεις άνθρωποι πιστοί. Τρεις άνθρωποι ευλογημένοι, που έχασαν την καλή τους μαρτυρία τόσο πολύ που χρειάστηκε, για να μην πάθουν κακό, ο Θεός να πει στον Ιώβ εσύ να προσευχηθείς για να ελευθερωθούν. Και ποιο ήταν το λάθος των σοφών αυτών ανθρώπων, των πιστών, των αγίων αυτών ανθρώπων? Ότι έκριναν κατά την όψη και όχι δια της πίστεως. Έκριναν το κακό που βρήκε τον Ιώβ με τη δική τους λογική και δεν ρώτησαν το Θεό. Τι ήταν η διαφορά της Ρεβέκας, την οποία τόσο πολύ τιμά ο Θεός? Όταν είδε να τσακώνονται τα δύο παιδιά, δεν είπε τι θα κάνω τώρα, θα τους βάλω τον ένα από εδώ τον άλλο. Δεν έβγαλε δικά της σχέδια, αλλά πήγε στο Θεό και λέει: Κύριε, τι θα κάνω? Και ο Θεός της εξήγησε ακριβώς: ο μεγάλος θα δουλέψει το μικρότερο. Ο Ισάφ ήταν άνθρωπος σάρκας. Μα ήταν το παλικάρι, ήταν ο λεβέντης, ήταν ο ικανός, ήταν ο καλύτερος. Ναι, αλλά τη σάρκας άνθρωπος. Και δεν ευαρεστείται ο Θεός στους ανθρώπους που περπατάνε κατά τη σάρκα. Ο Ιακώβ ήταν ασήμαντος. Μαγείρευε με τη μάνα του φακές. Δεν μην πήγαινε για κυνήγι, δεν είχε καμία δυνατότητα ανθρώπινη ιδιαίτερη. Αλλά ήταν άνθρωπος του πνεύματος και ο Θεός ήταν μαζί του. Ο Αβραάμ λοιπόν βρήκε χάρη από το Θεό τέλεια. «Συ είσαι ηγεμόν εκ του Θεού και ό,τι μας ζητήσεις θα το κάνουμε». Ούτε αντίσταση, ούτε αντίρρηση, ούτε αντίδραση, τίποτα. Ο Θεός λέει σε αυτούς που αγαπάει ημερεύει, ημερώνει και τα άγρια θηρία. Όλους τους εχθρούς βρίσκει τρόπο ο Θεός. Αλλά για να βρεις χάρη από το Θεό πρέπει πρώτα να είσαι ταπεινός, ύστερα να εμπιστεύεσαι απόλυτα το Θεό, και τρίτον, το σημαντικότερο απ' όλα, να σε εμπιστεύεται ο Θεός. Να ξέρει ο Θεός ότι δεν πρόκειται να περπατάς κατά τη σάρκα, αλλά θα περπατάς κατά το πνεύμα. Δεν θα κάνεις ό,τι νομίζεις, ό,τι σ' αρέσει, ό,τι θέλεις, αλλά θα κάνεις ό,τι σου λέει ο Θεός. Τέτοια μαρτυρία, εγώ προσωπικά, μπορεί να υπάρχει, αλλά εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι να υπάρχει μέσα στη Γραφή. Τέτοια μαρτυρία Θεού που υπήρχε από το Θεό στον Αβραάμ. Αλλά πότε? Όταν τον δοκίμασε και βρέθηκε αξιόπιστος εις τον Θεόν. Δηλαδή υπάκος κατά πάντα στο λόγο του. Ταπεινός
με πνεύμα πράων, ησύχιο, χωρίς πολλά λόγια, χωρίς φασαρία, με σκέψη και με προσευχή. Κανένας από μας δεν θα σου αρνηθεί όποιο σπήλαιο θέλεις για μνήμα και το χωράφι μαζί του. Και ο Αβραάμ, προσέξτε το χαρακτήρα του, προσκύνησε, ταπεινώθηκε. Δεν είπε είμαι ηγεμόν εκ του Θεού, το καταλάβατε έτσι ποιος είμαι εγώ. Δεν σκέφτηκε, δεν αυτοδικαιώθηκε, δεν αυτοσύστησε τον εαυτό του. Δεν ύψωσε τον εαυτό του, ταπεινώθηκε μπροστά στους Ιούς Χέτ. Τους προσκύνησε και τους είπε, εάν ευαρεστείτε η ψυχή σας να θάψω τον νεκρόν μου εμπροσθέν μου, ακούσατε μου όλοι και με σιτεύσατε υπέρ εμού προς τον εφρόν των ιών του Σοάρ, ο οποίος ευρίσκεται εις το μέσον των ιών Χέτ. Δεν πήγε κατευθείαν σε αυτόν. Και σεβασμό σε όλους. Δεν διεκδίκησε, αφού μου δίνει την άδεια να δω, εσύ θα μου δώσεις. Όχι, με τιμή σε όλους. Ξέρει να τιμάει, κατά την Καινή Διαθήκη, την αδελφότητα. Να τιμάτε την αδελφότητα. Τι σημαίνει να τιμάτε την αδελφότητα? Όλους τους αδελφούς. Και μάλιστα σε όσους κοπιάζουν σε λόγο, με διπλωσία τιμή. Πραγματικά τίμησε. Πώς? Ταπεινώνοντας τον εαυτό του όλους τους ιούς του Χέτ. Και λέει, με σιτεύσατε στον Εφρόν των ιών του Σοάρ να μου δώσει αυτό το σπήλαιον Μαχπελάχ που είναι στην άκρη του αγρού του. Και συνεχίζει, όχι να μου το χαρίσει, σε πλήρη τιμή ας μου δώσει αυτό για να είναι κτήμα μεταξύ σας, για να είναι κτήμα τάφου μεταξύ σας, κτήμα τάφου δικό μου μεταξύ σας. Δεν θέλει να λάβει τίποτα από κανέναν εκτός από τον Θεό. Δεν είναι φιλάργυρος, δεν είναι άρπαγας. Δεν απαιτεί, δεν θέλει, δεν παίρνει από κανέναν άνθρωπο παρά μόνο από το Θεό. Τα ωραία χαρακτηριστικά του Αβραάμ. Ο Εφρόν τώρα που τ' άκουσε και καθόταν στη μέση τον Ιόν Χέτ, απάντησε άμεσα στο δίνω. Όχι κυριέ μου, είπε, άκουσον με, σου δίνω τον αγρόν. Όταν του είπε θα στο δώσω σε πλήρη τιμή, στον δίνω τον αγρόν, σου δίνω και το σπήλαιον το ένα αυτό, και μάλιστα παρουσία των ιών του λαού μου σου δίδω αυτό. Θάψε το νεκρό σου, πάρτο, στο χαρίζω. Και όχι μόνο το σπήλαιο και το μνήμα, αλλά όλο το χωράφι. Πολλοί ερμηνευτές της Γραφής έχω διαβάσει λένε ότι στη συνέχεια που ζήτησε χρήματα, ζήτησε υπερβολικά. Εγώ δεν το ξέρω. Και περίμεναν να κάνει διαπραγμάτευση ο Αβραάμ. Αν είναι αλήθεια αυτό, δεν το ξέρω. Αλλά πολλοί ερμηνευτές, δεν ξέρω γιατί, ίσως γιατί ξέρουν τι σημαίνει 400 σίκλοι αργυρίου, ότι μπορεί να είναι ένα υπερβολικό ποσό. Πάντως εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Αβραάμ δεν παίρνει τίποτα δωρεάν. Δεν παίρνει τίποτα δωρεάν από ανθρώπους. Ό,τι έχει θέλει να το χρωστάει στον Κύριό του. Μ' αρέσει, αδελφοί, αυτός ο χαρακτήρας. Και σε μας δεν είναι το οικονομικό, αλλά είναι τα πνευματικά. Κάθε ευλογία εν της επουρανίης. Να τα παίρνουμε από το Θεό. Αυτά να επιποθούμε. Αυτά να εξητούμε στην Καινή Διαθήκη. Γιατί στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Πέτρος είπε, αργύριον και χρυσίον δεν έχω. Δεν ήταν ευλογημένος.
ευλογημένος, αλλά με την ευλογία την ουράνια που δίνει ο Χριστός. Τότε ήταν η ευλογία υγιεινή που έδινε ο Θεός στο λαό Ισραήλ. Ήταν άλλη οικονομία, άλλη συμπεριφορά του Θεού, άλλος ο τρόπος που εργαζόταν ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων. Και ο Αβραάμ προσεκίνησε τον έμπροσθεν του λαού του τόπου πάλι, δηλαδή όχι ταπεινώθηκε, ταπεινώθηκε πολλές φορές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι ταπεινός. Δεν ταπεινώθηκε μια φορά, είναι, όπως λέει ο Χριστός, πράος και ταπεινός στην καρδιά πάντα. Ξαναπροσκυνάει το λαό. Μα καλά, συνέχεια αυτή τη δουλειά θα κάνεις. Ξαναπροσκυνάει το λαό. Και εις επίκον του λαού είπε, εάν εσύ θέλεις σε παρακαλώ, θα σου δώσω το αργύριον του αγρού, λάβε και εγώ θα θάψω τον νεκρόν. Πες μου πόσα θέλεις να σου δώσω. Και άμεσα, που σημαίνει μεταβεβαιότητος, γιατί έδωσε άμεση την απάντηση και το τίμημα, η καρδιά του, πώς τον λέγανε, αυτού του Εφρών, δεν ήτανε σύμφωνη με τα λόγια του. Είναι αυτό που λένε πολλοί, καλά καλά δεν πειράζει, δεν πειράζει, αλλά λένε να τη δώσε να τελειώνουμε. Δηλαδή άλλο λέει το στόμα και άλλο λέει η καρδιά. Έτσι φαίνεται ότι ήταν, αλλά καθόλου δεν ενόχλησε τον Αβραάμ αυτό. Και μάλιστα υποτίμησε και το τίμημα το οποίο πρόσφερε λέγοντας, γη 400 σύκλων αργυρίου, τι είναι μεταξύ μου και σου? Φτηνά στο δίνω, τζάμπα στο δίνω, ασήμαντο είναι το ποσό. Τι είναι μεταξύ μου και σου? Αλλά δεδομένου ότι είχε έτοιμη στο μυαλό του την τιμή ή την ετοίμασε εκείνη τη στιγμή, και στην πρώτη αντίρρηση του Αβραάμ άμεσα άλλαξε γνώμη ο Εφρών, φαίνεται ότι του άρεσε η ιδέα. Και πιθανό να είναι και αληθές αυτό που γράφουν οι διάφοροι ερμηνευτές των γραφών, ότι ήταν και υπερβολική η τιμή. Πάντως, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι, ο Αβραάμ άμεσα, χωρίς αντίρρηση, χωρίς πονηρές σκέψεις, χωρίς διαλογισμούς, έδωσε αυτό που του ζήτησε και πήρε αυτό που του έδωσε όχι ο Εφρών, ο Θεός. Μα πώς το έδωσε ο Θεός? Ο Θεός το έδωσε γιατί είχε φτιάξει την καρδιά όλων και του Εφρών. Πήρε αυτό το μνήμα και αυτό το χωράφι όχι από τον Εφρών, από το Θεό, και μάλιστα το πλήρωσε καλά. Το ίδιο κάποτε αργότερα έκανε ο Δαβίδ με τον Ορνά, που είχε ένα χωράφι και ο Θεός σταμάτησε σε αυτό το χωράφι την κρίση στο λαό Ισραήλ, και ο Δαβίδ πήγε και του λέει του Ορνά, εδώ θα κάνω θυσιαστήριο, πούλησέ μου το, στο χαρίζω, του λέει. Όχι, πες μου πόσα θέλεις. Και δεν του λέγε, και του δώσε ο Δαβίδ πολύ περισσότερα από αυτά που άξιζε, και έκανε ιδιοκτησία του το χωράφι του Ορνά, στο οποίο ο Θεός διέταξε το Δαβίδ και το Σολομώντα να χτιστεί ο ναός του Σολομώντα. Η ιδιοκτησία του Δαβίδ ήταν ο τόπος που έχτισε ο Θεός το ναό. Μεγάλη τιμή να χρησιμοποιεί ο Θεός τα υπάρχοντά σου για τη δόξα Του, για το έργο Του. Αλλά για να χρησιμοποιεί πρέπει να έχεις αυτό το κάτι μέσα στην ψυχή σου. Δηλαδή να θυσιάζεις για το έργο του Θεού, για το θέλημα του Θεού, για τη δόξα του Θεού. Να θυσιάζεις. Και έτσι έδωσε πλήρη τιμή, 400 σύκλους αργυρίου μεταξύ των εμπόρων, και αυτό έγινε στον τόπο που λέγεται Μαχπελάχ, μπροστά στη Μαυρή που ήταν η Χεβρών. Εκεί έθαψε
και βέβαια αυτό το ο τόπος παρέμεινε η ιδιοκτησία του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, όλοι οι νεκροί της οικογενείας του Αβραάμ τάφησαν εκεί. Έληξε λοιπόν και αυτή η δοκιμασία, η ωραία, απέκτησε δηλαδή μόνιμη, όχι κατοικία για τον εαυτό του, μόνιμη κατοικία για τους νεκρούς του, ο Αβραάμ, στη χώρα που ο Θεός του υποσχέθηκε ότι θα του τη χαρίσει. Και τώρα πέρασαν τα χρόνια, γέρασε ο Αβραάμ και είχε ένα μέλημα ακόμη σοβαρό, να παντρέψει τον Ισαάκ. Είναι ίσως το πιο σοβαρό θέμα για τον Αβραάμ, γιατί εν το Ισαάκ θα ευλογηθούν, έτσι ξέρει ο Αβραάμ, εν το σπέρμα της σου θα ευλογηθούν πάντα τα έθνη. Δεν θέλει λοιπόν να πάρει ο Ισαάκ μία γυναίκα που να μην του την έχει δώσει ο Θεός. Γι' αυτό πρώτα σκέφτεται και μετά προσεύχεται. Και σκέφτεται και λέει, όχι από τίτες τις γυναίκες, τις Χαναναίες, αλλά θα πρέπει ο Ισαάκ να πάρει από τις γυναίκες της οικογένειάς μου, από τη Μεσοποταμία, να πάρει γιαγυναίκα γυναίκα του. Και επειδή είναι γέροντας και δεν μπορεί να κάνει τίποτα αυτός, φωνάζει τον επιστάτη, είχε έναν επιστάτη που του είχε εμπιστευθεί όλα τα υπάρχοντά του, και του λέει, έλα μου ορκιστείς, γιατί εσένα θα στείλω να βρεις γυναίκα για τον γιο μου τον Ισαάκ. Και πρόσεξε, του δίνει πολύ ωραία αποστολή, και πρόσεξε, μην πάρεις εκ των γυναικών της Χανάν, αλλά εκ των γυναικών της συγγενείας μου. Και ο Ελιέζερ, ο επιστάτης του, του λέει, και αν δεν θέλει να έρθει αυτή που θα μου δείξει ο Θεός, να πάρω τον Ισαάκ και να τον πάω εκεί. Και εκεί θα έλεγα αγρίεψε ο Αβραάμ, σε εισαγωγικά. Πρόσεχε, του λέει, μην πας το γιο μου εκεί, γιατί ο Θεός όταν με έβγαλε μου υποσχέθηκε ότι σε μένα και στην κληρονομιά μου χάρισε τον τόπο αυτό. Ναι, αλλά είσαι ξένος και πάρικος. Τώρα είμαι ξένος και πάρικος. Σε λίγο θα είναι η κληρονομιά μου ιδιοκτήτης της γης αυτής. Γιατί? Γιατί μου το είπε ο Θεός. Μα είσαι μόνος σου, μια οικογένεια, και εδώ υπάρχει ένας λαός. Ο Θεός μου το είπε. Γι' αυτό πρόσεξε, μην κάνεις ενέργειες που θα μας φέρουν σε παράβαση, σε απομάκρυνση πιο σωστά από τις επαγγελίες του Θεού. Δηλαδή τη ζωή του Αβραάμ, ένα άλλο ωραίο χαρακτηριστικό, και την οικογένειά του την έχει στηριχμένη στις υποσχέσεις του Θεού. Δεν κάνει πράγματα που είναι έξω από αυτό που του έχει υποσχεθεί ο Θεός. Μπορεί να είναι πιο βολικά, μπορεί να είναι πιο κερδοφόρα, μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά δεν κάνει πράγματα που είναι έξω από αυτά που του έχει υποσχεθεί ο Θεός. Ένα πράγμα που πρέπει να προσέχουμε εμείς αδερφοί είναι την οικογένειά μας, να είμαστε μέσα στις υποσχέσεις του Θεού. Δεύτερον, την εργασία μας να είναι μέσα στις υποσχέσεις του Θεού. Δηλαδή μπορεί ο Θεός να σου πει να πας εκεί που είναι πολύ λιγότερες, όχι μόνο οι απολαβές αλλά και οι συνθήκες, από αυτές που εσύ έχεις βρει. Εδώ υπάρχει μεγάλη παγίδα και το έχω ζήσει εγώ και η γυναίκα μου. Όταν έφυγα από τη δουλειά που ήμουνα, μου προσφέραν μια δουλειά την εποχή εκείνη με 600.000 δραχμές, αν θυμάμαι καλά. 500 συμπόρους σε 600.000 δραχμές το μήνα. Και προσευχηθήκαμε με την Άννα 3 φορές. Και ο Θεός μας έστειλε σε μια άλλη δουλειά με 300.000 δραχμές το μήνα. Και συνθήκες άθλιες, συγκριτικά με την πρώτη. Αλλά είμαστε δεσμευμένοι γιατί προσευχηθήκαμε και καλά κάναμε.
Και είμαστε δεσμευμένοι από το Λόγο του Θεού. Αλλά ξέρετε τι συμβαίνει. Εκεί που πήγαμε η πορεία ήταν έτσι. Εκεί που θα πήγαινα εγώ περπατώντας κατά τη σάρκα η πορεία θα ήταν έτσι. Εκείνο που βλέπει ο Θεός δεν είναι το παρόν, είναι το μέλλον. Και δεν μιλάω για δουλειές μόνο. Πρέπει να προσέχουμε τη δουλειά μας, κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, αλλά ιδιαίτερα στα πνευματικά. Αν ο Θεός έχει βάλει να υπηρετείς ένα τόπο, μια τοπική εκκλησία, μη σκεφτείς να πας κάπου αλλού. Πολλές φορές με ρωτάνε, σε ποια εκκλησία να πάω? Τελευταία είχε έρθει μια κοπελίτσα. Σε ποια εκκλησία να πάω, αδερφέ? Της λέω, θα πας σε μία, θα πας μια εβδομάδα. Θα πας σε άλλη μια εβδομάδα. Θα πας σε άλλη μια εβδομάδα. Σε όλες θα πας όσες της αρέσει να πας. Και μέσα σε αυτή τη εβδομάδα ο Θεός θα σου μαρτυρήσει μέσα σου ποιο είναι το σπίτι σου. Και θα πας στο σπίτι σου. Γιατί εκεί θα σε ευλογήσει ο Θεός, είχα πει στο κοριτσάκι αυτό, εκεί θα σε παντρέψει ο Θεός και εκεί θα σε υψιστήσει ο Θεός. Και έτσι το έκανε μέχρι τώρα, τουλάχιστον κατά τα 2/3. Την ευλόγησε, την παντρεύει και πιστεύω ότι θα τους συστήσει και στο τέλος. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η ζωή του Αβραάμ είναι προσκεκολλημένη στις επαγγελίες του Θεού. Στο Λόγο του Θεού, στις υποσχέσεις του Θεού, στις φανερώσεις του Θεού. Γιατί μπορεί να εκλέξουμε εμείς. Και να σας πω και μια άλλη, ένα άλλο παράδειγμα. Πάρτε μια κοπέλα η οποία έχει μπροστά της τον Ισάφ και τον Ιακώβ. Ο Ισάφ είναι ένας λεβέντης λεβένταρος, κυνηγός, ικανός, τον αγαπάει ο πατέρας του, θηρίο, ωραίος άντρας. Ο Ιακώβ είναι ένα παιδάκι, ασήμαντο, μαζί με τη μανούλα του εκεί, μαμόθρευτο, μαμάκιας, έτσι δεν τους λένε? Εάν ήσουν εσύ αυτή η κοπέλα, ποιον θα διάλεγες? Αν ήμουν εγώ αυτή η κοπέλα, τον Ισάφ θα διάλεγα. Εκτός κι αν προσευχόμουν και ερχόταν ο Θεός και μου έλεγε, τον Ισάφ τον εμίσησα, τον Ιακώβ αγάπησα. Τότε ποιον θα παντρευόμουν? Τον Ιακώβ. Γι' αυτό το θέμα της επιλογής, αδερφοί, από το θέμα της επιλογής εξαρτάται το μέλλον της ζωής μας. Εξαρτάται η καλή συνέχεια ή η καταραμένη συνέχεια. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Δεν περπατάμε κατά τη σάρκα, γιατί θα βρισκόμαστε υπό κατάκριση. Περπατάμε κατά το Πνεύμα για να βρισκόμαστε κάτω από την ευλογία του Θεού. Το ίδιο ισχύει και βέβαια και με ένα νεαρό. Βλέπει μια κοπέλα όμορφη, πλούσια, τέλεια, λοιπόν, πιο καλή νύφη από αυτή δεν υπάρχει. Όλα τα έχει, αυτά που μου αρέσουν. Και βλέπει και ένα κοριτσάκι απλό, σεμνό, ταπεινό, γλυκό. Δεν έχει περιουσία. Δεν έχει σεξ απειλ, συγχωρέστε με. Αλλά έχει το Θεό μαζί της. Ποιον θα διαλέξει? Ο σαρκικός θα διαλέξει αυτήν, την κούκλα. Ο πνευματικός θα διαλέξει το παιδί του Θεού. Ποιος θα ευλογηθεί στη συνέχεια? Ο πνευματικός θα ευλογηθεί. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, οι επιλογές μας, όχι μόνο για το γάμο, οι επιλογές μας δεν πρέπει να έχουν κανένα κριτήριο δια της όψεως. Το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Οι επιλογές μας δεν πρέπει να έχουν κανένα κριτήριο δια της όψεως. Κανένα κριτήριο δια της όψεως. Οι επιλογές μας πρέπει να έχουν όλα τα κριτήρια δια του Πνεύματος του Αγίου. Αν θέλουμε στη ζωή μας να είναι ο Θεός μαζί μας, να μας ευλογεί ο Θεός, να δοξάζεται στη ζωή μας ο Θεός και να εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν. Αλληλούια.